στην εξοχή και σήμερα και όταν είμαι στην εξοχή μου ανοίγει η όρεξη για ένα μπάρμπεκιου. Θα κάνουμε μια διαφορετική μαρινάδα όμως σήμερα που θα πρέπει πρώτα να παντρέψουμε τα αρώματα αφού τα σοτάρουμε στην κατσαρόλα, να την αφήσουμε να κρυώσει και μετά να μαριναρούμε. Ελαιόλαδο. Το αφήνω να ζεσταθεί λιγάκι. Καρότο. Το σέλερι. Το καρότο με το σέλερι έχει αρχίσει να σοτάρεται. Το βασιλικό τώρα μέσα. Το σκόρδο. Το εστραγγόν που θα μας δώσει μια ωραία οξύτητα και ένα εξαιρετικό άρωμα. Είναι από τα αγαπημένα μου μυρωδικά. Το δεντρολίβανο. Και φυσικά το κρεμμύδι που έχω καρφώσει στα καρφογαρίφαλα για να μην τα χάσω μες στη μαρινάδα. Σβήνω με το μυλόξιδο. Και το κρασί. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει αρχίσει η μαρινάδα και βράζει. Σημαίνει ότι έχουν παντρευτεί τα αρώματά της. Δεν αφήσουμε να πάρει ένα βρασμό ακόμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έχει κρυώσει η μαρινάδα. Πάμε να τη βάλουμε με το κρέας. Σε ένα μπολ, σε ένα ταψάκι, σε ένα σκεύος. Βάζουμε το χοιρινό κρέας. Να θυμόσαστε ότι δεν έχω αλατίσει καθόλου. Δεν βάζω αλάτι μέσα. Οπότε μετά το ψήσιμο θα διαχειριστείτε το αλάτι εσείς. Λίγες ώρες στο ψυγείο και ψήνουμε. Λοιπόν, έχουμε μαρινάρει τις μπριζόλες τις χοιρινές και πάμε να ψήσουμε στο γκριλ. Βάλτε να στραγγίξουν λιγάκι μόνο σε μια σχάρα έτσι. Λοιπόν, το μπάρμπεκιου έχει κάνει τη δουλειά, τα κάρβουνα δηλαδή, και βλέπετε ότι έχουν πάρει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Αυτό που θέλω να προσέχετε είναι ότι και το κρέας δεν πρέπει να αφυδατωθεί. Πάμε να σερβίρουμε, γιατί έχουμε και πεινασμένους. Λοιπόν. Λίγο ελαιόλαδο, λίγο μαϊντανό, λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι. Λοιπόν, καλή απόλαυση.